Έχετε να πείτε κάτι, μια συγγνώμη στην οικογένεια. Κάτι να πείτε, μια συγγνώμη. Γιατί το κάνατε. Έχετε μετανιώσει. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Νίκου είναι συντετριμένη, παράλληλα όμως είναι και αποφασισμένη. Υπάρχουν μάρτυρες σε όλο αυτό που συνέβη στον αδικοχαμένο Νίκο. Δεν θα αφήσουμε αυτοί οι μάρτυρες να μην εμφανιστούν και ξέρω από το χωριό, έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν για τα περιστατικά και τον τρόπο που συνέβησαν. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να ισχυρίζονται ό,τι νομίζουν και να συνεχίζουν τη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου. Ωστόσο, οι μάρτυρες και οι συγχωριανοί του Νίκου καλά θα κάνουν να έρθουν να πούν όλα αυτά που είδαν ότι συνέβησαν στην πλατεία του χωριού. Σήμερα γίνεται και η κηδεία του θύματος. Μάλιστα, σήμερα είναι και η κηδεία το απόγευμα, όπου η οικογένεια του Νίκου και ιδίως η κόρη του Νίκου επιθυμεί όποιος θέλει να τιμήσει με την παρουσία του τον άνθρωπο να είναι στην κηδεία. Και δεν ισχύουν πράγματα τα οποία έχουν υποθεί ότι δήθεν η οικογένεια δεν θα επιθυμούσε τη συγκέντρωση ατόμων από το χωριό. Όλοι όσοι θέλουν να τιμήσουν τον Νίκο να είναι στην κηδεία του Νίκου. Η οικογένεια σε τι κατάσταση βρίσκεται? Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το σοκ από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι συντετριμένοι όλοι, δεν μπορούν να πιστέψουν το γεγονός ότι ο δικός τους άνθρωπος, ο Νίκος που τον ξέρουν, τον αγαπούν τόσα χρόνια και είναι αγαπητός στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή, βρήκε τέτοιο τραγικό και βίαιο θάνατο. Δεν το έχουν χωνέψει ακόμα ούτε οι ίδιοι και είναι πραγματικά όλοι συντετριμένοι. Με το ζευγάρι γνωρίζονταν, είχαν σχέσεις από το παρελθόν, είχε προηγηθεί κάτι άλλο? Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό ακόμα. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απολογιών των κατηγορουμένων. Μιλήσατε για τον ιατροδικαστή, έχουμε κάποιον? Όχι. Μιλήσατε για δολοφονία χαρακτήρα. Μπορείτε, βλέπουμε και εμείς σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης διάφορα πράγματα που γράφονται για το θύμα. Για να μας εξηγήσετε περισσότερα. Ο τρόπος με τον οποίο έχει παρουσιαστεί το περιστατικό αφορά μία διάσταση της συμπεριφοράς του Νίκου Μαστραντώνη που δεν υπάρχει.